Τη δυνατότητα να θεωρήσουν βιβλιάρια ασθενείας δίνει σε ασφαλισμένους του ΟΑΕ, οι οποίοι έχουν οφειλές προς τον οργανισμό, προσωρινή δικαστική απόφαση που εξέδωσε το πρώτο τμήμα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου πατρών. Ο δικηγόρος των 96 ασφαλισμένων που κινήθηκαν νομικά, Γιάννης Κρινίδης, το σκεπτικό ήταν ότι ναι, μεν οφείλουν οι ασφαλισμένοι, αλλά κάποια στιγμή ο ΟΑΕ θα εισπράξει αυτά τα χρήματα, διότι θα λάβει μέτρα και ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι θα υποχρεωθούν να πληρώσουν. Όσον αφορά στο σκεπτικό της απόφασης με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής, οι τρεις δικαστές επικαλούνται σειρά άρθρων του Συντάγματος και τονίζουν πως ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό όμως έπρεπε να γίνει όχι με δικαστική διαμάχη. Έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση να το έχει κάνει. Γιατί όπως και ισχυρίστηκε ο δικηγόρος από την Πάτρα, ότι αυτά τα λεφτά κάποια στιγμή θα εισπραχθούν από το κράτος. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο θα εισπραχθούν. Οπότε έπρεπε τα βιβλιάρια να είναι θεωρημένα χωρίς να έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ θετικό γιατί υπάρχει πλέον και δεδικασμένο. Οπότε πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις στο συγκεκριμένο, να πατήσουν πάνω σε, σε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται ότι η μη θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των ετούντων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους συνιστά επαχθέστατο μέτρο εις βάρος των ασφαλισμένων και καθιστά αυτούς σε δυσμενέστατη θέση έναντι του οργανισμού. Αν είναι αληθινό, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας συμβεί στην δεδομένη στιγμή. Γιατί πιο πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν θεωρημένα βιβλιάρια και δεν έχουν πρόσβαση στους γιατρούς, ούτε σε γιατρούς, ούτε σε φάρμακα. Είναι πολύ ωραίο, πολύ θετικό, αρκεί να είναι αληθινό. Το κράτος με όλες αυτές τις συνδικαλιστικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει τόσα χρόνια, το να λέμε ότι δεν μπορούμε να, όταν σταματάς ένα διάστημα να πληρώνεις τον ΟΑΕ, από εκεί πέρα να μην έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά παρόλα αυτά να τρέχουν οι προσαυξήσεις και όλα αυτά, βλέπετε ότι όλα αυτά που δεν μας έκανε το κράτος τώρα έρχεται να το δικαιώσει το δικαστήριο. Είναι μια πολύ θετική ενέργεια, γιατί οι περισσότεροι οφείλουν στον ΟΑΕ. Και με τις ήδη ρυθμίσεις που υπάρχουν, δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση περισσότεροι επαγγελματίες. Γιατί είναι πάρα πολύ λίγες οι δόσεις από τις ρυθμίσεις, οπότε έχουν το τρέχον να πληρώνουν κάθε μήνα. Αν είναι και από 500 μέχρι 1000 να πληρώνουν και για τα παλιά, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και έτσι παραμένουν όλα τα βιβλιάρια όχι σφραγισμένα.